Γυρίστε, Γιώργο! Εκπρόσωπος του ΕΟΣ, κ. Κουτσιούλης, παρόν στην εκδήλωση αυτή την όμορφη ποδηλατοβόλα που θα πραγματοποιηθεί, ένα σχόλιο για αυτή την δράση. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το μήνυμα που μας ήρθε από τον ΟΗΕ. Έτσι αναγνωρίστηκε φέτος στις 17 Απριλίου, η 3η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Και εκεί είχαμε κανονίσει εξ αρχής την πρώτη μας εκδήλωση. Ο καιρός μας τα χάλασε την προηγούμενη φορά. Σήμερα που το μεταφέραμε την εκδήλωση για σήμερα, φαίνεται ότι θα την γλιτώσουμε, δεν θα βραχούμε. Λοιπόν, το μήνυμα είναι να βγούμε από τα σπίτια μας, να συνεχίζουμε να παίρνουμε το ποδήλατό μας. Η Τρίπολη είναι μια πόλη φιλική προς το ποδήλατο, είναι η διάταξη της τέτοια, η χωροταξία της που επιτρέπει τη χρήση ποδήλατου. Υπάρχει μεγάλη προϊστορία εδώ και δεκαετίες όσον αφορά τη χρήση ποδήλατου. Θέλουμε και ελπίζουμε και η Δημοτική Αρχή να κάνει και άλλα βήματα στον τομέα της υποστήριξης των πολιτών όσον αφορά τη χρήση ποδήλατου και όλοι παρέα να μπορούμε να χαιρόμαστε μια ποιοτικότερη ζωή με βάση το ποδήλατο. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα. Ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν μαζί μας, τον πρώτα απ' όλα το Δήμο Τρίπολης για την αιγίδα, την αναπτυξιακή Πάρνονα ΟΤΑ για την υποστήριξη και τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης που ασχολούνται με το ποδήλατο, την ΑΕΚ Τρίπολης, τον Παναθλητικό Όμιλο Τρίπολης και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο. Όλοι μαζί βιώνουμε το περιβάλλον το αστικό, την πόλη μας δηλαδή, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, με το θόρυβο και όλοι θέλουμε ποιότητα για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους. Καθαρό αέρα να περπατάμε με ασφάλεια και να ποδηλατούμε με ασφάλεια στο σχολείο, στο γυμναστήριο, στη διασκέδαση, στη δουλειά. Τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, οργανώθηκε και στην Τρίπολη αυτή η βόλτα καθιερωμένη όπως κάθε χρόνο. Σαν Δήμος και σαν κοινότητα στηρίζουμε το ποδήλατο σαν μέσο μεταφοράς. Έχουμε δηλώσει πολλές φορές και μέσα από την κοινότητα τουλάχιστον προσπαθούμε και για τη δημιουργία μαζί με την πρόταση αντιδημάρχου για δημιουργία ποδηλατοδρόμου. Στην οδό Καλαβρίτων, εφόσον είναι δυνατή και εφόσον το επιτρέψουν η υπάρχουσα μορφολογία αυτή τη στιγμή του δρόμου. Κύριε Θαρακόπουλο, το έχουμε πάρα πολλά χρόνια αυτό όμως. Τουλάχιστον γίνει η αρχή. Από τη δημοτική κοινότητα έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Έχει μεταβιβαστεί και τη μελέτανε οι υπηρεσίες. Μέρα ποδηλάτου, ώρα ποδηλάτου. Να συγχαρούμε όλους αυτούς που, αν και ο καιρός είναι επίφοβος και επικίνδυνος αυτή τη στιγμή, που ήρθαν εδώ πέρα να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε τα ωφέλη της χρήσης ποδηλάτου και για την προστασία του περιβάλλοντος και για την προστασία της φυσικής κατάστασης του καθενός μας. Από εκεί πέρα, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας προηγουμένως, ο Δήμος θέλει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να ξεκινήσει με τη δημιουργία ενός ποδηλατοδρόμου. Από εκεί πέρα και εγώ σαν Δήμαρχος περιβάλλοντος χαιρετίζω αυτή την ενέργεια και εύχομαι όλο και περισσότερο καθημερινώς να γίνονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Καλή βόλτα. Περίπου πριν 46 χρόνια ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Πολύ πρόσφατα κήρυξε την 3η Ιουνίου Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Αυτές οι δύο ημέρες μεταξύ τους έχουν πάρα πολλές σχέσεις. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, όπου μια συνεργασία της Κρισέ Πράσινες Διαδρομές και πολλών άλλων φορέων, όπως είναι ο Δήμος Τρίπολης, συνεργαστήκανε για να καθαιρώσουν την ποδηλατάδα που λέμε στην Τρίπολη. Είναι η δεύτερη τρίτη, αν δεν απατώμε. Είναι μετά από αναβολή από την περασμένη Κυριακή. Πρέπει να συγχαρούμε καταρχάς αυτούς που εμπνεύστηκαν αυτή την ημέρα. Η συμμετοχή δεν βλέπω να είναι πολύ μεγάλη, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει θεσμός με την αρρωγή του Δήμου Τρίπολης, αλλά και του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης της περιφέρειας. Το οφείλουμε ούτως ή άλλως στα παιδιά μας, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον και να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία μας, το οποίο έχει και συνέπειες στην τοπική και εθνική οικονομία η χρήση του ποδηλάτου και στο περιβάλλον. Και το οφείλουμε να το προστατεύσουμε γιατί αυτό κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Καλή επιτυχία λοιπόν σήμερα στην ωραία μας βόλτα, να δούμε την ωραία μας πόλη και εύχομαι του χρόνου να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή και ο κόσμος σιγά σιγά να αγοράζει ποδήλατο γιατί η πόλη μας είναι μικρή και μπορούμε να εξυπηρετηθούμε ακόμα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτό. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
Έλα, γυρίστε, Γιώργο! Γεια!